Έχω μια απορία πριν μπω στην τοποθέτησή μου επί του περιεχομένου του νομοσχεδίου. Τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, όταν λέτε ότι θα γίνει επεξεργασία του νομοσχεδίου στις επιτροπές? Πρόκειται για σύμβαση, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έστω και την παραμικρή νομοτεχνική βελτίωση των όρων αυτής της σύμβασης? Συζήτηση. Ωραία, να το δεχτώ. Δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά για να ξέρουμε για ποιο πράγμα... Κύριε Δέλη, και εγώ να σας πω. Όταν έχει και άλλες διατάξεις, έρχεται η κύρωση και ξέρετε, ναι, είναι σαν... Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον τονούσα και φαντάζομαι και ο κύριος Υπουργός, ότι σαν νομοσχέδιο, όχι σαν κύρωση αυτή καθεαυτή, έτσι. Όταν έχει και άλλες διατάξεις, έχει τα περιθώρια παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όχι στην κύρωση. Συνεχίστε όμως. Για τη συζήτηση να το δεχτώ, αλλά ως εκεί. Δεν πρόκειται συνεπώς περί καμιάς επεξεργασίας. Θα μπορούσε αυτή ενδεχομένως να γίνει αν υπήρχε ενημέρωση νωρίτερα, αν ακολουθιόταν δηλαδή μια διαφορετική διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ως ΚΚΕ ότι με την σημερινή σύμβαση την οποία συζητάμε επέρχεται μια τροποποίηση κάθε άλλο παρά ασήμαντη της παλιότερης, της αρχικής σύμβασης του 2004. Με την έννοια αυτή, η σημερινή σύμβαση, φυσικά, δεν αποτελεί παρά την συνέχεια της προηγούμενης. Αξίζει εδώ, βέβαια, να θυμηθούμε και το βασικό περιεχόμενο, το ζουμί εκείνης της αρχικής σύμβασης του 2004, το οποίο παραμένει άθικτο, αναλύωτο και στη σημερινή τροποποιημένη σύμβαση. Και αυτό δεν είναι άλλο βέβαια από την παραχώρηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων στον πολυεθνικό όμιλο Eldorado Gold μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στο πολύτιμο και πλουσιότατο μεταλλευτικό πεδίο της Χαλκιδικής. Ένα μεταλλευτικό πεδίο της Χαλκιδικής το οποίο διαθέτει σημαντικότατα αποθέματα χρυσού αλλά και ορισμένα άλλα μέταλλα μάλλον δευτερεύουσας οικονομικής σημασίας για την εταιρεία, όπως είναι ο χαλκός, ο άργυρος, ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος. Τώρα, τι έδωσε τότε η Ελληνικός Χρυσός το 2004 για να αγοράσει τα 317.000 παρακαλώ στρέμματα αυτού του χρυσοφόρου μεταλλευτικού πεδίου της Χαλκιδικής? 11 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό φυσικά ελάχιστο, πολύ καλό deal βέβαια για την εταιρεία, αλλά ποσό ελάχιστο, σχεδόν αστείο σε σχέση με το τεράστιο μέγεθος του συνολικού χρυσού που βρίσκεται στο υπέδαφος της συγκεκριμένης εξορυκτικής δραστηριότητας και το οποίο φτάνει με βάση επιστημονικές εκτιμήσεις τους 160 τόνους. Συνεπώς και με τη νέα αυτή σύμβαση, εξίσου ληστρική, όπως και η αρχική, μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, το έγκλημα, διότι περί αυτού πρόκειται, της παράδοσης ενός κρίσιμου και μη ανανεώσιμου ορυκτού πόρου στους επιχειρηματικούς ομίλους, το έγκλημα αυτό συνεχίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο χρυσός, ως πολύτιμο μέταλλο και τα συγκεκριμένα αποθέματα της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, τα οποία παραχωρούνται από το αστικό κράτος σε έναν επιχειρηματικό όμιλο, σε περίπτωση εξόρυξής τους δεν μπορούν να αναπληρωθούν και έτσι χάνεται οριστικά η δυνατότητα μιας ενδεχόμενης μελλοντικής φιλολαϊκής αξιοποίησης τους. Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο το χρυσό της Χαλκιδικής, αφορά κάθε ορυκτό πόρο μεγάλης αξίας που μπορεί να εξορυχτεί σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Η εξόρυξη του πετρελαίου από το υπέδαφος της Ελλάδας είναι ένα ακόμα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχει εδώ σημασία να δούμε και το πώς καταλήχθηκε η σημερινή τροποποιητική σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Υπήρξαν φυσικά διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις όμως εν κρυπτό και παραβίστο, χωρίς καμιά απολύτως δημόσια ενημέρωση και χωρίς καν ούτε μια συζήτηση ή νήξη έστω στη Βουλή για το θέμα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και το αίτημα του άμεσα ενδιαφερόμενου Δήμου Αριστοτέλη να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, όπως και το δικαίωμά του να ενημερώνεται αλίμονο για αυτές, αγνοήθηκαν παντελώς. Δεν συνέβη όμως το ίδιο, προσέξτε, δεν συνέβη το ίδιο όμως και με τον Αμερικανό πρέσβη. Το φανερώνει η ίδια η αυτοπρόσωπη του παρουσία στην επίσημη υπογραφή αυτής της αναθεωρημένης σύμβασης στις 5 Φεβρουαρίου. Λογικό θα μου πείτε, αφού με την παρένεση και του Αμερικανού πρέσβη και τις ευλογίες του φτάσαμε στη σημερινή σύμβαση. Καθώς είναι γνωστές οι πολυεπίπεδες παρεμβάσεις της Αμερικάνικης πρεσβείας στα ζητήματα των ξένων επενδύσεων στη χώρα μας, επιχειρηματικών κολοσσών όπως η Microsoft, η Ionex που έβαλε στο χέρι της το νεόριο της Σύρου και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, καθιστώντας τα ουσιαστικά τεχνικές βάσεις του Αμερικάνικου στόλου στη Μεσόγειο, ενώ ωραίγεται και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, για να μην αναφέρουμε εδώ τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, που θεωρούνται καπαρωμένα από τους Αμερικανούς για τους επικίνδυνους γεωστρατηγικούς τους στόχους. Ας γυρίσουμε όμως τη σύμβαση, τη σημερινή, και σε ένα εύλογο ερώτημα. Ποια είναι η αιτία? Ποιος είναι ο λόγος άραγε για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του 2004? Η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή. Οι νέες προβλέψεις της τροποποιημένης σύμβασης έρχονται ουσιαστικά να επικυρώσουν το ανανεωμένο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Πρόκειται βεβαίως για επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο, όπως άλλωστε και το αρχικό, συντάχθηκε με ένα και μόνο αποκλειστικό κριτήριο. Το μέγιστο επιχειρηματικό κέρδος. Είναι το μόνο κίνητρο και το μόνο κριτήριο φυσικά για τις επενδύσεις, τις καπιταλιστικές. Έτσι, με την καινούργια σύμβαση, η εταιρεία αφενός απαλλάσσεται από τα κοστοβόρα τμήματα του αρχικού επενδυτικού της σχεδίου και αφετέρου διασφαλίζεται και νομικά για την απρόσκοπτη εξέλιξη από εδώ και πέρα αυτής της επένδυσης. Είναι χαρακτηριστικό, όσο και προκλητικό βέβαια, εκείνο το άρθρο της σύμβασης που αφορά στο γεγονός ευθύνης του δημοσίου. Γιατί ενώ με αυτό προβλέπονται για το δημόσιο ένα σωρό κυρώσεις και τυχόν αποζημιώσεις, ενώ προβλέπεται και ανέξοδη αποδέσμευση της εταιρείας από τις συμβατικές της υποχρεώσεις, την ίδια στιγμή δεν υπάρχει καν ούτε ένα άρθρο για το γεγονός ευθύνης της εταιρείας. Τώρα, για τα όσα προκλητικά ισχυρίζονται κυβέρνηση, εταιρεία, πρεσβείες και όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και του Καναδά σχετικά με τα ανταποδοτικά και το δημόσιο όφελος, όλα αυτά δεν είναι παρά ψίχουλα μπροστά στην προβλεπόμενη αύξηση, μεγάλη αύξηση της ήδη τεράστιας κερδοφορίας της επένδυσης και της εταιρείας. Μια κερδοφορία βέβαια η οποία έχει ως εγγύηση τόσο την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, όσο και ένα πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος, κομμένο και ραμμένο κυριολεκτικά στα μέτρα των μεγάλων αυτών επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό εδώ το ότι για τις βαρύτατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των μεταλλίων θα αποφαίνεται ουσιαστικά η ίδια η εταιρεία, με το δημόσιο να έχει απλώς το δικαίωμα αντιρρήσεων, λέει, και μάλιστα μέσα σε πολύ ασφικτικές προθεσμίες. Ενώ για τους εργαζόμενους, μην τους ξεχνάμε, αυτοί τα κινούν όλα, είναι γνωστό ότι συχνά αναγκάζονται να δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες εργασίας, με ελλειπή αερισμό στις υπόγειες στοές, σε όχι επαρκώς υποστηριζόμενες στοές, με αυξημένο τον κίνδυνο καταπτώσεων βράχων, με χαλασμένα, ασυντήρητα μηχανήματα και εξοπλισμό, με μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας και κάτω από τη συνεχή πίεση για την αύξηση της παραγωγής. Βλέπετε, ο κρατικός έλεγχος είναι σχεδόν ανύπαρκτος, αφού όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις
έβαλαν το λιθαράκι τους στην απαξίωση και στην υποστελέχωση της επιθεώρησης μεταλλείων. Δεν ξεχνάμε βέβαια και εκείνους τους εργαζόμενους, στις υπεργολαβίες, τους εργολαβικούς, που είναι οι μισοί περίπου από τους εργαζόμενους της επιχείρησης και που αποτελούν το πιο σκληρά εκμεταλλευόμενο κομμάτι των εργαζομένων, με εντατικοποίηση ασφαλώς, με απασχόληση ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και βέβαια με πολύ χαμηλούς μισθούς που ξεκινάν από τους κατώτερους των 600 ευρώ το μήνα και με συμπιεσμένα ασφαλώς δικαιώματα. Είναι αυτοί οι ίδιοι που πριν μια εβδομάδα έκαναν και μια τρίωρη στάση εργασίας απαιτώντας μέτρα για την ασφάλεια της εργασίας τους, αλλά και παροχές που παρότι τις δικαιούνται δεν τους αποδίδονται από την εταιρεία. Χωρίς βέβαια η πολιτεία, το κράτος να ελέγχει γι' αυτό την εταιρεία. Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν στην ανακοίνωσή τους πριν μια εβδομάδα, η εταιρεία δεν σέβεται τους κανόνες ασφαλείας και τα αιτήματά μας, έλεγαν οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, ρισκάροντας καθημερινά τις ζωές μας και εκθέτοντάς μας σε μεγάλους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά μας. Κάθε μέρα δουλεύουμε σε ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας με ελάχιστο αερισμό. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ και τα 3 θανατηφόρα ατυχήματα των τελευταίων χρόνων στην Ελληνικός Χρυσός. Νάτι λοιπόν, νάτι ολοζώντανη μπροστά μας η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη που όπως υπόσχεται η κυβέρνηση και η αστική τάξη γενικότερα πρόκειται να λύσει τα προβλήματα, λέτε, της χώρας. Στη βορειοανατολική Χαλκιδική όμως αποκαλύπτεται εντελώς ο αντιλαϊκός της χαρακτήρας αυτής της ανάπτυξης που δεν υπηρετεί τίποτε άλλο παρά το καπιταλιστικό κέρδος. Καθώς αποδεικνύεται περίτρανα και ο αντεργατικός χαρακτήρας αυτής της ανάπτυξης και η αδυναμία ισόρροπης όσο και αρμονικής ανάπτυξης όλων των κλάδων της οικονομίας και όχι μόνο των κερδοφόρων και η εκτεταμένη αρνητική επίδραση στην τοπική κοινωνία, οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία και των κατοίκων και των εργαζομένων. Και φανερώνεται το γεγονός πως τα ωφέλη της καπιταλιστικής ανάπτυξης μετουσιώνονται σε κέρδη αλλά μόνο για τους ομίλους και τους μετόχους τους και σε αρνητικές δυστυχώς επιπτώσεις για τους εργαζόμενους. Όσο για τα πολυδιαφημισμένα ανταποδοτικά έργα στην περιοχή, κάποια γήπεδα δηλαδή και παιδικές χαρές, τι να πούμε. Τα ίδια ακριβώς κάνει κάθε μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος, η δραστηριότητα του οποίου επιβαρύνει το περιβάλλον και θέλει να χτίσει ένα φιλεργατικό, φιλολαϊκό προφίλ, έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα και αντιδράσεις, ούτε από τους εργαζόμενους, αλλά ούτε και από τους κατοίκους της περιοχής. Όσες όμως χορηγίες και αν δώσεις στους δήμους, στο Δήμο, όσα δήθεν ανταποδοτικά, αντισταθμιστικά έργα και αν εκτελέσει η Ελληνικός Χρυσός, αυτά δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά ψίχουλα μπροστά στην κερδοφορία της, αλλά και το τίμημα για να μπορεί να συνεχίζει τη δραστηριότητά της απρόσκοπτα με τις λιγότερες δυνατές αντιδράσεις και με την εξασφάλιση της λεγόμενης εργασιακής ειρήνης, δηλαδή της υποταγής των εργαζομένων. Τώρα, σχετικά με την καθετοποίηση της παραγωγής και το εργοστάσιο μεταλλουργίας, το οποίο ανάγεται σε μέγα ζήτημα, και για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να βγαίνει στα κεραμίδια. Δυστυχώς όμως για το ΣΥΡΙΖΑ έχει πια κυβερνητικό παρελθόν και τα χρόνια της αθωότητάς του έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Καταρχήν επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε κανονικά η επένδυση, παρά το ότι προσπάθησε να κρατήσει ορισμένα προσχήματα χωρίς ιδιαίτερη μάλλον επιτυχία. Και έρχεται τώρα και διαμαρτύρεται υποκριτικά και επί της ουσίας υπόσχεται, αυτό καταλαβαίνουμε εμείς, μια επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης η οποία θα διασφαλίσει, λέει, το δημόσιο συμφέρον. Θα μπορούσε βέβαια εδώ κάποιος να πει ότι τα όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν τόση αξία όσοι και οι υποσχέσεις του για την κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και με ένα άρθρο, αλλά και οι χειρές δεσμεύσεις του τότε, στα χρόνια της αντιπολίτευσης ενάντια στη ληστρική σύμβαση με την Ελληνικός Χρυσός.
Ωστόσο, η νέα αυτή σύμβαση εκτιμούμε ότι δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Εδώ και χρόνια, αλλά και επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σαφές ότι το επενδυτικό πλάνο είχε στην πράξη τροποποιηθεί μονομερώς από την ίδια την εταιρεία, αφού εκτός των άλλων ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί η προτινόμενη μέθοδος επεξεργασίας στο υποτιθέμενο εργοστάσιο μεταλλουργίας. Ως ΚΚΕ βέβαια είχαμε τοποθετηθεί από τότε και υιοθετήσει τις επιστημονικές επιφυλάξεις της λεγόμενης μεθόδου flash smelting, της ακαριαίας τήξης δηλαδή, επισημένοντας τους κινδύνους πρώτα και κύρια για τους εργαζόμενους στο έργο, αλλά και συνολικά για την ίδια την περιοχή. Μην ξεχνάμε επίσης ότι στους όρους της αρχικής σύμβασης, όπως και στη σημερινή άλλωστε, προβλεπόταν και η δυνατότητα εξαγωγής των μεταλλευτικών συμπυκνωμάτων στο εξωτερικό ως εναλλακτική του μεταλλουργικού εργοστασίου. Και αυτή η εξαγωγή συμπυκνωμάτων, και μάλιστα σε χώρες φορολογικούς παραδείσους, γινόταν κανονικά και επί ΣΥΡΙΖΑ, όπως εξακολουθεί να γίνεται και σήμερα. Όμως, για σταθείτε, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Η απουσία δηλαδή ενός εργοστασίου μεταλλουργίας και όλα καλά, έτσι. Ή μήπως το ότι είτε με είτε χωρίς εργοστάσιο μεταλλουργίας θα εξακολουθήσει η υπεξαίρεση, θα εξακολουθήσει η κλοπή ενός πολύτιμου και μη αναπληρώσιμου ορυκτού πόρου όπως ο χρυσός. Άλλωστε, η όποια μέθοδος στην όποια μεταλλουργία δεν μπορεί παρά να υπηρετεί τελικά την κερδοφορία της επένδυσης, και αυτό φαίνεται από τις εξελίξεις και από την καθυστέρηση στο ζήτημα αυτό. Καταλήγοντας, κύριε Πρόεδρε, απαιτούμε από την κυβέρνηση, το επαναλαμβάνουμε, να πάρει πίσω την απαράδεκτη αυτή σύμβαση, την οποία βεβαίως και καταψηφίζουμε. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας μας και του χρυσού σε όφελος του λαού, με εξασφαλισμένα δικαιώματα, σύγχρονα δικαιώματα για τους εργαζόμενους του κλάδου, για την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, έχει ως προϋπόθεση βασική τις ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας. Αλλαγές οι οποίες θα διασφαλίσουν μια ανάπτυξη που θα έχει κριτήριο όχι το καπιταλιστικό, το επιχειρηματικό κέρδος, αλλά τις σύγχρονες εκείνες κοινωνικές ανάγκες και όχι βέβαια την κερδοφορία των λίγων. Η εργατική εξουσία με την κοινωνικοποίηση, αυτό είναι το αίτημα που πρέπει, που μπορεί μόνο να εξασφαλίσει την υπόθεση αυτή από την άποψη των λαϊκών συμφερόντων, η εργατική εξουσία, κοινωνικοποιώντας τα μέσα παραγωγής και τον ορυκτό πλούτο και με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας, θα απαλλάξει οριστικά την κοινωνία από τα εκβιαστικά διλήμματα που συνεχώς τίθενται, τη δουλειά σου ή τη ζωή σου, την ποιότητα της ζωής σου και το μέλλον σου. Μόνο σε αυτήν την κοινωνία, τη σοσιαλιστική κοινωνία, μπορούν αυτά να εναρμονιστούν. Ευχαριστώ πολύ.